Συναγερμός στα ξημερώματα στο ΕΚΑΒ μετά τη σύγκρουση γκουρούνας με δίκυκλο στη Χερσόνησο, με συνέπεια δύο νεαροί τουρίστες από το Ισραήλ να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην παλιά Εθνική Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονος Ισραηλινός με συνεπιβάτη 25χρονο ομοεθνή του συγκρούστηκε με γκουρούνα, την οποία οδηγούσε 25χρονος επίσης από το Ισραήλ. Βρήκε η γκουρούνα, μάλλον από ό,τι άκουσα εδώ στα σίδερα. Να το βλέπετε το σημάδι, το μαύρο σημάδι. Ναι. Κατρακύλησε, τούμπαρε μέχρι εκεί. Τα παιδιά ήταν πολύ αίμα εκεί στον δρόμο κτλ. Ναι. Δεν προσεχούν οι νέοι, παίρνουν γκουρούνες και κάνουν ό,τι τους έρχεται. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο γενικά στο νησί, όχι μόνο στην περιοχή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Παράγοντας ασφάλεια στους δρόμους, παράγοντας νοοτροπία, παιδεία. Νομίζω, ναι, εμένα όχι με γκουρούνα ή μηχανάκι. Γκουρούνα, ναι, νομίζω. Καταλαβαίνετε, 5 ώρα το πρωί, ξημερώματα, μετά από αλκοόλ και διασκέδαση κτλ. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Από τη σύγκρουση υπέστησαν κατάγματα στα κάτω άκρα ο οδηγός και ο συνοδηγός της μοτοσυκλέτας. Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζέλιου νοσοκομείου, Κώστα Τερζάκη, ο 26χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο διέψευσε τις πληροφορίες περί ακροτηριασμού. Εντάξει, δεν προσέχουν αυτό. Στο τρίγωνο εκεί πέρα. Στο τρίγωνο. Δηλαδή κατηφόρησε η γκουρούνα ή πήγαινε στο... Η γκουρούνα από ό,τι άκουσα ήταν στο κεντρικό δρόμο, αλλά ξέφυγε από το... Ναι, και χτύπησε, ναι, μόνος του. Διότι είναι, πίνουνε, οδηγούνε, είναι επικίνδυνοι. Γιατί έρχονται. Για να πιούνε. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που πάει διακοπές και του έχουν πει ότι είναι η γη της επαγγελίας και της ελευθερίας. Αυτό. Είναι συχνά τα ατυχήματα εδώ. Είναι. Αστυνομικοί του τμήματος τροχέας προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της γκουρούνας, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος. Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε πως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες και στη συνέχεια έφυγε, καθώς δεν ήξερε ότι έπρεπε να παραμείνει στο τόπο του συμβάντος μέχρι ότου έρθουν οι αρμόδιες αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Στο επίμαχο σημείο τα ατυχήματα είναι συχνά και κυρίως από νεαρούς τουρίστες που βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ο κίνδυνος χτυπά κόκκινο για τους τουρίστες που επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο στη διασταύρωση. Γενικά είναι ένα επικίνδυνο σημείο, ναι, γίνονται αρκετά τροχαία γιατί δεν υπάρχει διάβαση πεζών, οπότε δυστυχώς έχουμε πολλά ατυχήματα κάθε μέρα. Σημείο Γαρμανιόλα είναι ένα σημείο που μπορεί να θεωρηθεί και λεωφόρος. Έχει διέλευση μεγάλων φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων μεταφοράς. Πηγαίνουν γρήγορα τα αμάξια γενικότερα. Οι άνθρωποι, κυρίως οι επισκέπτες, δεν γνωρίζουν πώς περνάμε εμείς στον δρόμο, όταν περνάνε από λάθος σημεία. 7 δρόμοι έρχονται, δηλαδή από πάνω, αν δείτε, όλοι μαζί σε αυτή τη διασταύρωση, σε αυτή τη... είναι 7 δρόμοι. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, πολλά λεωφορεία, πάνε πάνω κάτω, ταξί. Είναι επικίνδυνο.